τις μάσκες, έχουμε φωνή. Μόρφωση, υγεία σε κάθε μαθητή. Πραγματοποιήσαμε σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Παιδείας, Σωματεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας για ακόμη μια φορά δεν δέχτηκε αντιπροσωπεία των σωματείων για να καταθέσουμε τα προβλήματα που τρέχουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 90.000 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ζητούν απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα που τρέχουν. Δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας για ακόμη μια φορά δεν μας δέχτηκε, δείχνει ότι δεν έχει στις λύσεις απαντήσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικήσουμε μέτρα τώρα εν μέσω πανδημίας για μέτρα ασφάλειας και υγιεινής για να ανοίξουν τα σχολεία. Συνεχίζουμε μια απεργία 26 Νοεμβρίου να δώσουμε μια απάντηση στην αντιεκπαιδευτική πολιτική. Είναι πράγματι εξοργιστικό και προκλητικό η κυβέρνηση να κλείνει τα σχολεία χωρίς να έχει πάρει πρώτα ούτε ένα μέτρο για την υγεία των μαθητών, για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, για την καθαριότητα, για την αγορά τάμπλετ και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, να αφήνει τελικά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να παιδεύονται με ένα τεχνολογικό εξοπλισμό ανύπαρκτο ουσιαστικά, να σέρνεται το ίντερνετ, να πέφτει το σύστημα κάθε τόσο, και μάλιστα είναι η ίδια κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας που πριν λίγο καιρό, όταν δεν υπήρχαν οι συνθήκες της πανδημίας, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που είχαν κινητοποιήσεις να λιδωρούν και να βρίζουν τους μαθητές που έκαναν κινητοποιήσεις, λέγοντάς τους ότι χάνονται ώρες διδασκαλίας και ότι τα ιδιωτικά σχολεία προχωράνε πιο μπροστά στην εκπαίδευσή τους, και τώρα αυτό το διάστημα να αφήνουν και μάλιστα τα ιδιωτικά σχολεία τα ίδια να λειτουργούν με δικό τους σύστημα και δικιά τους πλατφόρμα, και να λένε και όλες αυτή είναι η δύναμη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι πράγματα που πρέπει να κινητοποιήσουν γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές σε μια κατεύθυνση να απαιτήσουν τα αυτονόητα, τη μόρφωση των παιδιών τους και να ανοίξουν τα σχολεία με όλα τα μέτρα υγιεινής. Την ίδια στιγμή να παίρνει νόμους, να καταθέτει νομοσχέδια για την απαγόρευση ουσιαστικά της συνδικαλιστικής δράσης, της απεργίας και των γενικών συνελεύσεων. Θα πρέπει να δώσουμε μία απάντηση τη μέρα της απεργίας, στις 26 του μηνός, καθολική. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να αφήσουν εκείνη τη μέρα τα πληκτρολόγια, τα ποντίκια, τις οθόνες να τις κλείσουν και να συμμετέχουν στον απεργιακό αγώνα. Είναι ζήτημα και τιμής και ζωής και επιβίωσης. Με τη σημερινή μας παράσταση στέλνουμε αγωνιστικό χαιρετισμό στους συναδέλφους μας που σε όλη την Ελλάδα πραγματικά είναι πάνω από τις υπολογιστές, πάνω από τα πληκτρολόγια και τις οθόνες, προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε με τους μαθητές μας. Είμαστε δίπλα στους μαθητές μας με όλα τα μέσα. Καταγγέλουμε την τακτική του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης που για άλλη μια φορά δεν έχει κάνει το παραμικρό για να βοηθήσει την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Ζητάμε εδώ και τώρα να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του κινήματος, ώστε να μπορέσουν όλα τα παιδιά, όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλα τα σχολεία να εξοπλιστούν για να μπορέσουμε να επικοινωνούμε με τους μαθητές μας. Ζητάμε επίσης να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας και εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού προσωπικού, ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία, και σε κάθε περίπτωση ζητάμε να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να προετοιμαστεί το άνοιγμα των σχολείων με ασφάλεια. Είμαστε στον αγώνα, είμαστε μπροστά μαζί με όλους τους εργαζόμενους στην απεργία στις 26 του μήνα, γιατί η κυβέρνηση έχει βρει από ό,τι φαίνεται τη χρυσή ευκαιρία να περάσει τα αντιλαϊκά μέτρα του αιώνα. Δεν θα επιτρέψουμε να δουλεύουν τα παιδιά μας 10 ώρες δουλειά με 200 ευρώ, με απλήρωτες υπερορίες, με τις Κυριακές που καταργούν σιγά σιγά. Εδώ και τώρα διεκδικούμε ζωή, μόρφωση και δουλειά με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας και τις μεγάλες δυνατότητες της εποχής μας.
Συνάδελφοι, βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση του εκκλεισμού που επέβαλε η κυβέρνηση και εμείς οι εκπαιδευτικοί στην περίοδο της υποχρεωτικής σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Της τηλεκπαίδευσης που ξεκινάει από την ευαίσθητη ηλικία των 4-5 ετών. Η κυβέρνηση έκλεισε τα σχολεία χωρίς να πάρει υπόψη της τα αυτονόητα και δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών που από τον περασμένο Μάρτη τα έχουμε διεκδικήσει σε όλους τους τόνους. Αντ' αυτού, φέρνει αντεργατικά νομοσχέδια και ενισχύει την καταστολή σε όλες τις διεκδικήσεις μας για τα αυτονόητα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουμε καθημερινά πως η διαζώσας εκπαιδευτική διαδικασία είναι αναντικατάστατη. Είναι ολοφάνερο πια ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στους μαθητές μας. Προβλήματα ψυχολογικά, κοινωνικά, συναισθηματικά. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουμε εμπειρία σε αυτά καθημερινά και μπορούμε να αναφέρουμε χιλιάδες παραδείγματα. Το Υπουργείο μετράει τον αριθμό των μαθητών που συνδέθηκαν. Αλλά για τα πραγματικά, ουσιαστικά και άλλη τα προβλήματα της τηλεκπαίδευσης τηρεί σιγή ηχθείως. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, κοντεύοντας να πάρουμε πτυχίο αυτοεπιμόρφωσης, στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές μας με κάθε τρόπο, έτσι ώστε να μην αποκλειστεί κανένας μαθητής από την εκπαιδευτική διαδικασία. Όμως, δυστυχώς, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, γιατί τα προβλήματα της εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης είναι τεράστια. Στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου μας, στην Ανατολική Αττική, τα προβλήματα εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης είναι πολύ έντονα και οι ταξικές ανισότητες γίνονται ακόμα πιο μεγάλες. Οι φτωχές λαϊκές οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Διεκδικούμε το Υπουργείο Παιδείας να ξεκαθαρίσει ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας και αυτό να γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Να εξασφαλιστεί ότι το σχολικό δίκτυο θα ενισχυθεί έτσι ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται πρωινές ώρες που είναι και το πιο παιδαγωγικό. Να εξασφαλιστούν τα μέσα για την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς με κρατική δαπάνη. Να γίνει μείωση της ύλης. Αφού δεν συμμετέχουν όλα τα παιδιά και η γνωστική διαδικασία δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη εξ αποστάσεως. Να ανοίξουν τα σχολεία με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών και η μόρφωσή τους. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίζει και να πειραματίζεται με την υγεία εκπαιδευτικών και μαθητών. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Το επόμενο ραντεβού είναι στην απεργία στις 26 Νοέμβρη και όλοι μαζί εκπαιδευτικοί στη συμπόρευση με το γονεϊκό κίνημα και τους μαθητές μας θα παλέψουμε για σχολεία ανοιχτά με υγιεινή και ασφάλεια, για δημόσια και δωρεάν παιδεία αντάξια των αγώνων και των θυσιών του ελληνικού λαού.